Χαιρετίζω με τη σειρά μου τη τιμητική αυτή εκδήλωση που ήρθα να συμμετάσχω με ιδιαίτερη χαρά. Είναι γεγονός ότι ένας εμπνευσμένος δάσκαλος μπορεί να επηρεάσει θετικά ή και να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Προσωπικά, θεωρώ μέγιστη τύχη και τιμή μου το ότι γνώρισα νωρίς τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου την καθηγήτρια κυρία Νάντια Σερμετάκη. Σήμερα, έχοντας επιτυχώς αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο, επιδιώκω τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γαλλία και αναγνωρίζω ότι αυτή η επιλογή μου να συνεχίσω τις σπουδές μου γεννήθηκε και ορίμασε μέσα από τα μαθήματα και τη διδασκαλία της. Κατάφερε να αφυπνίσει το πνεύμα μου, την κριτική και αφαιρετική μου σκέψη, τη δημιουργικότητά μου, αλλά και την προσδοκία μου για ένα καλύτερο αύριο μέσα από την αναζήτηση της γνώσης. Πολίτης του κόσμου, λοιπόν, η κυρία Σερμετάκη, και έχοντας ταξιδέψει σε πολλούς τόπους, κουλτούρες και εποχές, όχι ως ένας απλός μελετητής εξ αποστάσεως ή ένας τουρίστας, αλλά ως ερευνητής εθνογράφος, ήξερε να μετατρέπει με τη βιωμένη γνώση της το κάθε μάθημα από μία στήρα διδασκαλία σε μαγική διάλεξη. Όπως σωστά κατέθεσε και γνωστή ακαδημαϊκός στην Αμερική για το πρόσφατο βιβλίο της κυρίας Σερμετάκη, αναγνωρίζοντας το καθημερινό «Διαλογική ανθρωπολογία, θεωρία και πράξη», η Σερμετάκη ξέρει να ξαναμαγεύει το καθημερινό. Τόσο με το λόγο, όσο και με τα κείμενά της, μας προέτρεψε στην ανασκαφή του παρόντος. Στη διερεύνηση, δηλαδή, της κάθε φαινομενικά ασήμαντης λεπτομέρειας στον τόπο μας, αλλά και αλλού, στην άντληση σημαντικού νοήματος από πράγματα και συμβάντα που συνήθως περνούν απαρατήρητα από το μάτι του απλού πολίτη, τα οποία όμως, παρά τα αυτά, καθορίζουν το μέλλον μας. Αυτό με αφύπνισε όχι μόνο στο πώς να προσλαμβάνω το παρόν, αλλά και την ίδια την ιστορία. Διέκρινα, λοιπόν, την αδυναμία της ίδιας της επιστήμης της ιστορίας με τον τρόπο που διδάσκεται σήμερα στο να σχετιστεί με την καθημερινή εμπειρία του πολίτη, με το παρόν του. Στα αυτιά μου αντιχούν τα λόγια της. Η μελέτη του παρελθόντος, για χάρη του παρελθόντος, είναι άγονη γνώση. Και από την άλλη μεριά, συνεχώς τόνιζε ότι το παρόν δεν μπορεί να κατανοηθεί πλήρως χωρίς το ιστορικό του βάθος. Παράλληλα με τον τρόπο διδασκαλίας της, όμως και ο γραπτός της λόγος, τα γραπτά της κείμενα, παρέπεμπαν επίσης σε ζωντανό αφήγημα, σε αντίθεση με την ξερή επιστημονίζουσα, όπως τη χαρακτήριζε γλώσσα, που επικρατεί μέχρι και σήμερα στις ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα. Η λογοτεχνική γραφή της, η σύνδεση επιστήμης και λογοτεχνίας, μου άνοιξε νέους δρόμους αντίληψης της επιστήμης μου, αλλά και της αναπαράστασής της. Και ξέρω τώρα τη δύναμη που έχει η αμεσότητα του λόγου και ιδιαιτέρως του λόγου που δημιουργεί εικόνα. Αντιλαμβάνομαι τώρα, λοιπόν, αυτοστοχαζόμενη, ότι τόσο με τη διδακτική, όσο και τη συγγραφική της παρουσία, έπαιξε και παίζει καταλυτικό ρόλο στις επιλογές μου. Τις διαμόρφωσε. Και ναι, θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου, κάτι που δεν ήταν απαραίτητο ο αρχικός μου στόχος, και θέλω να εντρυφήσω περαιτέρω σε θέματα καινοτόμα που εκείνη μου δίδαξε. Θέματα που σίγουρα ήταν και ίσως είναι ακόμα ιδιαίτερα πρόημα στα ελληνικά πανεπιστημιακά δεδομένα. Θέματα όπως αισθητήρια ιστορία και μνήμη, διαπολιτισμικές σπουδές και γυναικεία ιστορία. Για αυτές τις αφυπνιστικές γνώσεις που άνοιξαν σε μένα νέα πεδία εξερεύνησης και μου δημιούργησαν την επιθυμία για περαιτέρω σπουδές και εξέλιξη, απελευθερώνοντάς με από ένα μικρόπνο στόχο του να πάρουμε ένα χαρτί για να βολευτούμε κάπου στο δημόσιο, την ευχαριστώ από καρδιάς. Και θα πρέπει να ξέρει ότι θα κουβαλάω για πάντα μαζί μου στη μελλοντική μου πορεία και εξέλιξη το πρότυπο που μου χάραξε εκείνη για το τι θα πει πραγματικά επί της ουσίας, πανεπιστήμιο, ακαδημαϊκό ήθος και δεοντολογία στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ.